Όλα δείχνουν ότι βαίνουμε σταθερά προ την έναρξη μια τεράστια έκταση και ισχυπηρό ρωσική επίθεση στην Ανατολική Ουκρανία. Πηγέ τη εφημερίδα London Telegraph στην Βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών θεώρησαν απαραίτητο να προσπαθήσουν ακόμη και να προβλέψουν την ημερομηνία έναρξη του αποφασιστικού χτυπήματο των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων την 15η Ιανουαρίου του 2024. Οι Ρώσοι, με ευρεία χρήση κομμάτων, θέλουν να καθυλώσουν σημαντικέ ουκρανικέ δυνάμει κατά μήκο ολόκληρου του τμήματο των υπερχόντων συνόρων και ειδικά μεταξύ των περιοχών Σούμι και Κούσκ. Ουκρανικέ πηγέ αναφέρουν ότι δεν είναι τυχαίο ότι εκτό από τι σημαντικέ δυνάμει των τοπικών συνόρων Φυλάκων, οι Ρώσοι έχουν πίσω του μέρο τη επιχειρησιακή ομάδα δυνάμεων Τσέρνγκοβ, καθώ το Κίεβο αναγκάζεται να διατηρήσει δύο ταξιαρχείε εδαφική άμυνα και δύο ανεξάρτητα τάγματα πεζικού ω ενισχύσει. Επιπλέον, σε περίπτωση μεγάλη ρωσική επίθεση, οι ρωσικέ ειδικέ δυνάμει, οι οποίε έχουν ήδη χαράξει ασφαλεί διαδρομέ προ τα Ουκρανικά μετόπιστε προ αυτή την κατεύθυνση, ενδέχεται να αναλάβουν να ανατινάξουν τα πάντα, σκορπώντα τον πανικό και το χάο εντό Ουκρανικών εδαφών. Πηγέ του Κιέβου ανέφεραν ότι στι 9 Δεκεμβρίου χάθηκε επαφή με μια ομάδα έξι στρατιωτικών τη υπηρεσία Συνοριοφυλακής της τη Ουκρανία. Σύμφωνα με του ισχυρισμού, στάλθηκαν να αλλάξουν μία από τι μονάδε στη γραμμή των Ουκρανικών συνόρων, αλλά έπεσαν σε παγίδα. Κατά μήκο τη διαδρομή, οργανώθηκε επίγουσα έρευνα. Έγινε έρευνα και τρία χιλιόμετρα από το ρωσικό έδαφο κατάφεραν να βρεθούν Έξι τυφέκια, γαλάζνικοφ και ειδικό εξοπλισμός με τον οποίο ήταν εξοπλισμένη η ομάδα. Στη συνέχεια, στο Κίεβο αποφάσισαν ότι και οι έξι είναι αγνοούμενοι. Κηρύχθηκαν λιποτάκτες. Ωστόσο, μία εβδομάδα αργότερα σε ένα βίντεο εμφανίστηκαν και οι έξι Ουκρανοί σύνοριοφύλακε ζωντανοί και καλά και απευθύνθηκαν στου συναδέλφου του. Είμαστε σύνοριοφύλακε του τέταρτου σύνοριακού φυλακίου. Νομίζουν ότι είμαστε λιποτάκτες. Στην πραγματικότητα όμω εχμαλωτιστήκαμε από αμέλειά μα. Οι Ρώσοι δεν μα σκότωσαν, μα λυπήθηκαν. Τέτοια περιστατικά έχουμε πολλά σε πολλέ χώρε. Οι Πολωνοί είναι βέβαιοι ότι οι ρωσικέ ειδικέ δυνάμει κατά κανόνα πηγαίνουν σε αποστολέ μάχη σε μικρέ ομάδε των 4 έω 5 κομμάτων. Λιγότερο συχνά σε ειδικέ περιπτώσει, αποσπάσματα μάχη 10 ή και 16 Ρώσων κομμάτων στέλνονται πίσω από τι γραμμέ του εχθρού. Έχουν στη διάθεσή του τα πιο σύγχρονα όπλα και ειδικό εξοπλισμό. Όλα δείχνουν ότι οι Ρώσοι στρώνουν το δρόμο για τι μηχανοκίνητε μονάδε του και το πεζικό του, από όσο το δυνατό γίνεται ασφαλή σημεία κατά την αναμενόμενη χερσαία επίθεση το επόμενο διάστημα. Όποτε θα είναι αυτό, διότι οι επιθέσει δεν ανακοινώνονται ποτέ. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, like και εγγραφή στο κανάλι μα.